Edgar Allan Poe. Εσύ είσαι ο δολοφόνος. Τώρα θα παίξω το ρόλο του Ιδίποδα στο ένιγμα του Ράτλμπορο. Θα σας εξηγήσω όπως εγώ μονάχα είμαι σε θέση να το κάνω. Το μυστικό μηχανισμό που πραγματοποίησε το θαύμα του Ράτλμπορο. Το μοναδικό, το αληθινό, το αναμφισβήτητο θαύμα που έβαλε τελειωτικά ένα τέρμα στην απιστία των κατοίκων του Ράτλμπορο και προσιλήτησε στις ορθόδοξες ιδέες των γιαγιάδων μας όσους είχαν πρωτύτερα την τόλμη να είναι σκεπτικιστές. Αυτό το περιστατικό που θα ήμουν ασυγχώρητος αν επιχειρούσα να το εκθέσω ματέρια στη ελαφρότητα έχει συμβεί το καλοκαίρι του 1800 τόσο. Ο κύριος Βαρνάβας Σότλουόρθι, ένας από τους πιο πλούσιους και αξιοσέβαστους πολίτες της κοινότητας, είχε εξαφανιστεί για πολλές μέρες υπό συνθήκες που γέννησαν υποψίες πως πρόκειται για έγκλημα. Ο κύριος Σότλουόρθι είχε ξεκινήσει μετάλογο από το Ράτλμπορο ένα Σάββατο πρωί πολύ νωρίς, με την πρόθεση να πάει στο Χ, μια πόλη που απέχει ως 15 μίλια και να γυρίσει το βράδυ της ίδιας μέρας. Ωστόσο, δύο ώρες μετά την αναχώρησή του, το άλογο του γύρισε μονάχο, χωρίς αυτόν και χωρίς το δυσάκι που ήταν δεμένο στα καπούλια του όταν ξεκίνησε. Επίσης, το ζώο ήταν πληγωμένο και καταλασπωμένο. Αυτό το γεγονός ανησύχησε πολύ, όπως είναι φυσικό, τους φίλους του κυρίου Σότλουόρθι, και όταν είδαν το πρωί της Κυριακής πως δεν είχε κάνει ακόμα την εμφάνισή του, ολόκληρη η Κωμόπολη ξεσηκώθηκε να πάει να ψάξει για το πτώμα του. Πρώτος και πιο δραστήριος στη διοργάνωση αυτής της έρευνας ήταν ο επιστήθιος φίλος του κυρίου Σότλουόρθι, κάποιος κύριος Τσάρλι Γκουντφέλλοου ή όπως τον έλεγαν όλοι, γερό Τσάρλι Γκουντφέλλοου. Τώρα, αν ήταν μια εκπληκτική σύμπτωση ή αν το όνομα εξασκεί μια αναδιόρατη επίδραση πάνω στο χαρακτήρα, αυτό δεν μπόρεσε ποτέ να το εξακριβώσουν. Ωστόσο, είναι αναμφισβήτητο γεγονός πως δεν υπάρχει κανένας που να τον λένε Τσάρλι και να μην είναι άνθρωπος σωστός, ντόμπρος, καλοκάγαθος και ανοιχτόκαρδος, με πλούσια και γάργαρη φωνή, που σου έκανε ευχαρίστηση να την ακούς και με ματιά που σε κοίταζε κατά πρόσωπο σαν άθελε να πει: έχω τη συνείδησή μου καθαρή, κανέναν δεν φοβούμαι και είμαι ανάξιος να κάνω μια κακή πράξη. Έτσι όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο με χαρακτήρα εγκάρδιο και ξένιαστο είναι απολύτα βέβαιο πως λέγονται Τσάρλι. Λοιπόν, ο γέρο Τσάρλι Γκουντφέλλοου, αν και ήταν μονάχα 6 μήνες που είχε εγκατασταθεί στα περίχωρα του Ράτλμπορο και μόλο που κανένας δεν ήξερε πρωτύτερα τίποτα γι' αυτόν, δεν βρήκε καμιά δυσκολία να πιάσει σχέσεις με όλους τους αξιοσέβαστους κατοίκους της Κωμόπολης. Δεν υπήρχε κανένας τους που να μην δέχεται το λόγο του της μετρήτης. Και όσο για τις γυναίκες, και εγώ δεν ξέρω τι δεν θα έκαναν για να τον ευχαριστήσουν. Και όλα αυτά γιατί το βαφτιστικό του όνομα ήταν Τσάρλι. Και είχε κατά συνέπεια εκείνο το ευγενικό πρόσωπο, που όπως λέει η παροιμία, είναι το καλύτερο συστατικό. Έχω κιόλα πει πως ο κύριος Σότλουόρθι ήταν ένας από τους πιο αξιοσέβαστους και αναμφισβήτητα ο πλουσιότερος άνθρωπος του Ράτλμπορο, και ο γερό Τσάρλι Γκουντφέλλοου βρισκόταν σε τόσο στενές σχέσεις μαζί του, σαν να ήταν πραγματικός αδελφός του. Οι δύο γυραιοί κύριοι ήταν γειτόνοι, κάθονταν πλάι-πλάι και μόνο που ο κύριος Σότλουόρθι πήγαινε πολύ σπάνια, αν πήγαινε και ποτέ να δει το γερό Τσάρλι και δεν είχε φάει ποτέ στο σπίτι του. Όμως αυτό δεν εμπόδιζε τους δύο φίλους να έχουν μεγάλη οικειότητα μεταξύ τους όπως προανάφερα. Γιατί ο γερό Τσάρλι δεν άφηνε να περάσει ούτε μια μέρα χωρίς να πάει 3-4 φορές να δει πώς είναι ο γειτονάς του. Πολύ συχνά έμενε για το πρωινό κολατσιό ή για το τσάι και σχεδόν πάντα για το βραδινό φαγητό. Και ήταν πραγματικά δύσκολο να εξακριβωθεί η ποσότητα του κρασιού που έπιναν στην καθησιά τους οι δυο επιστήθιοι φίλοι. Το αγαπημένο ποτό του γερό Τσάρλι ήταν το κρασί σε το Μαργκό, που φαίνεται πως άνοιγε η καρδιά του κυρίου Σότλουόρθι να βλέπει το φίλο του να κατεβάζει τον ποτήρι ύστερα απ' τ' άλλο. Κι έτσι μια μέρα που το κρασί κατέβαινε και σαν φυσική συνέπεια το κέφι ανέβαινε, είπε στο φίλο του χτυπώντας τον φιλικά στην πλάτη: «Ξέρεις γερό Τσάρλι, είσαι μα την αλήθεια ο πιο ανοιχτόκαρδος άνθρωπος πεντάμωσα στη ζωή μου. Και μια που είσαι τόσο διψασμένος για κρασί, να με κρεμάσουν αν δεν σου κάνω ρεγάλο μια μεγάλη κάσα Σατό Μαργκό. Να με φάει μαρμάγκα». Ο κύριος Σότλουόρθι είχε την κακή συνήθεια να βλαστημάει μόνο που σπάνια προχωρούσε πέρα από το «να με φάει μαρμάγκα» ή «να πάρει ευχή» ή «να πάρει οργή». «Να με φάει μαρμάγκα»,
είπε. Αν δεν παραγγείλω στην πολιτεία σήμερα το απόγευμα κιόλας, μια διπλή κάσα από το καλύτερο που υπάρχει και να στο κάνω ρεγάλο. Θα το κάνω. Δεν χρειάζονται άλλα λόγια. Θα το κάνω, σου λέω, πάει, τέλειωσε. Έχε το νου σου λοιπόν, θα έρθει μια από αυτές τις μέρες και ίσια ίσια τη μέρα που δεν θα το περιμένεις. Αναφέρω αυτή τη μικρή γενεοδορία του κυρίου Σουτλουόρθη μόνο και μόνο για να δείξω πόσο μεγάλη οικειότητα και κατανόηση υπήρχε μεταξύ των δύο φίλων. Λοιπόν, εκείνη την Κυριακή πρωί, όταν πια έγινε αντιληπτό πως ο κύριος Σουτλουόρθη είχε πέσει θύμα κάποιας απόπειρας, δεν είδα ποτέ μου άνθρωπο που να πάθε τέτοιο κακό από τη συγκίνησή του όσο ο γερο Τσάρλι. Σαν άκουσε πως το άλογο είχε γυρίσει πίσω, χωρίς τον κύριό του και χωρίς το δυσάκι του κυρίου του, καταματωμένο από μια σφαίρα πιστολιού, που είχε τρυπήσει πέρα για πέρα το στήθος του καημένου του ζώου, χωρίς να τα αφήσει στον τόπο. Ωστόσο, σαν έμαθε όλα αυτά, χλώμιασε σαν να τον ο χαμένος κανένας αγαπημένος του αδερφός ή πατέρας, και τον έπιασε μια τέτοια τρεμούλα, λες και είχε πάθει καμιά κρίση παροξισμού. Στην αρχή, τον είχε τόσο καταβάλει η λύπη του που ήταν ανίκανος να κάνει οτιδήποτε ή να αποφασίσει να προβεί σε καμιά ενέργεια, και για πολλήν ώρα προσπαθούσε να αποτρέψει τους άλλους φίλους του κυρίου Σουτλουόρθη να κινηθούν, έχοντας τη γνώμη πως ήταν προτιμότερο να περιμένουν για ένα διάστημα, ας πούμε για μια-δυο εβδομάδες ή και για ένα-δυο μήνες, ώσπου να δουν τι θα έβγαινε στη μέση, ακόμα και μήπως θα γύριζε ο κύριος Σουτλουόρθη και θα τους εξηγούσε ο ίδιος το λόγο που είχε στείλει πίσω το άλογό του. Μπορώ να πω πως έχω συχνά παρατηρήσει αυτή τη διάθεση για χασομέρια και αναβολές ανθρώπους που τους περάζει λύπη. Λες και οι διανοητικές τους δυνάμεις έχουν αρκωθεί. Απεχθάνονται κάθε ενέργεια και το μόνο που επιθυμούν είναι να βρίσκονται ξαπλωμένοι στο κρεβάτι και να αναμασούν τη λύπη τους. Οι κάτοικοι του Ράτσμπορο εκτιμούσαν πράγματι τόσο πολύ τη φρόνηση και την ευθυκρισία του γερο Τσάρλι, που οι περισσότεροι είχαν τη διάθεση να συμφωνήσουν μαζί του και να μην κινηθούν ώσπου να δουν τι θα έβγαινε στη μέση, όπως το έλεγε ο Σεβαστός και Χριστός Κύριος. Και πιστεύω πως τελικά θα επικρατούσε αυτή η γνώμη, αν δεν είχε γίνει η πολύ ύποπτη επέμβαση του ανεψιού του κυρίου Σουτλουόρθη, μιανού νέου που έκανε πολύ άταχτη ζωή και είχε μάλλον κακό χαρακτήρα. Αυτός ο ανεψιός που το όνομά του ήταν Penny Feather δεν ήθελε να ακούσει απολογική και να καθίσει ήσυχα, αλλά επέμενε να αρχίσουν αμέσως τις έρευνες για να βρουν το πτώμα του δολοφονημένου. Αυτή την έκφραση μεταχειρίστηκε. Και τότε ο κύριος Goodfellow το έκανε με δρυμύτητα την παρατήρηση πως ήταν μια έκφραση απρεπής που δεν έπρεπε να ξαναυποθεί. Και αυτή επίσης η παρατήρηση του γερο Τσάρλι έκανε μεγάλη αίσθηση στο πλήθος και κάποιος ακούστηκε να ρωτάει πολύ εντυπωσιακά. Πώς συμβαίνει και ο νεαρός κύριος Περιφέδωρ είναι τόσο βέβαιος για τα περιστατικά που σχετίζονται με την εξαφάνιση του πλούσιου θείου του, ώστε να τολμά να ισχυρίζεται καθαρά και εξάστερα πως ο θείος του δολοφονήθηκε? Πάνω σε αυτό έγινε κάποια συζήτηση και λογομαχία μέσα στο πλήθος και ειδικά μεταξύ του γερο Τσάρλι και του κυρίου Penny Feather, μόνο που για αυτούς τους δυο δεν ήταν κάτι νέο, γιατί δεν τα πήγαιναν και τόσο καλά τους τελευταίους 3-4 μήνες. Και μάλιστα τα πράγματα είχαν φτάσει στο σημείο να καθίσει μια γροθιά ο κύριος Penny Feather και να ρίξει χάμο το φίλο του θείου του με την πρόφαση πως είχε παραπάρει θάρρος μέσα στο θείο του το σπίτι όπου συγκατοικούσε και ο ανεψιός. Και σχετικά με αυτό το περιστατικό έλεγαν πως ο γερο Τσάρλι είχε φερθεί με παραδειγματική μετριοπάθεια και χριστιανική μακροθυμία. Σηκώθηκε από χάμος, γύρισε τα τσαλακωμένα ρούχα του και ούτε καν αποπειράθηκε να του ανταποδώσει τα ίσα. Κάτι μουρμούρισε μονάχα πως θα τον εκδικηθεί μια και καλή στην πρώτη περίσταση που θα παρουσιαζότανε, που ήταν πολύ φυσικό και δικαιολογημένο πάνω στη βράση του θυμού του, που δεν σήμαινε τίποτε ωστόσο και που ασφαλώς το είχε ξεχάσει μόλις τότε. Όπως και αν ήταν αυτό το ζήτημα που δεν είχε καμιά σχέση με τα τωρινά γεγονότα, το βέβαιο είναι πως οι κάτοικοι του Ράτλμπορο αποφάσισαν τελικά, προπάντων χάρη στην επιμονή και την πειθό του κυρίου Penny Feather, να σκορπιστούν στη γύρω περιοχή και να ψάξουν για τον κύριο Σουτλουόρθη που είχε εξαφανιστεί. Όπως έχω πει, το είχαν σκεφτεί και από την αρχή, αλλά τώρα που πάρθηκε οριστικά η απόφαση για την έρευνα, θεωρήθηκε σχεδόν σαν φυσική συνέπεια πως θα σκόρπιζαν
δηλαδή θα μοιράζονταν σε ομάδες, για να ερευνήσουν πιο συστηματικά ολόκληρη την περιοχή. Μου διαφεύγει ωστόσο με ποιο λογικό ιρμό σκέψεων ο γερο Τσάρλι τους έπεισε τελικά πως αυτό το σχέδιο ήταν το χειρότερο από όσα θα μπορούσαν να ακολουθήσουν. Τους έπεισε, δηλαδή όλους εκτός από τον κύριο Πενιφέδερ, και τέλος συμφώνησε να ψάξουν με επιμέλεια και προσοχή όλοι μαζί σε μια ομάδα που οδηγός της θα ήταν ο γερο Τσάρλι. Όσο γι' αυτό κανένας δεν μπορούσε να είναι πιο κατάλληλος από τον γέρο Τσάρλι, πολλοί ήξεραν πως είχε μάτια έτου. Αλλά μόνο που τους οδηγούσε σε κάθε λογής τρύπα και παραμεριά, από μονοπάτια που κανένας δεν υποπτευόταν καν πως υπήρχαν σε εκείνα τα μέρη, και μόλο που η έρευνα συνεχίστηκε διάκοπα μέρα νύχτα για μια εβδομάδα σχεδόν, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος του κυρίου Σότλο όρθιο. Ωστόσο, όταν λέω κανένα ίχνος, δεν πρέπει να πάρετε τα λόγια μου κατά γράμμα, γιατί κάποια ίχνη βέβαια υπήρχαν. Ακολούθησαν τα ίχνη του καημένου του ανθρώπου από τα πέταλα τα λόγου του που ήταν ιδιότυπα, ως ένα μέρος, 3 μίλια πάνω κάτω πέρα από την Κωμόπολη, πάνω στον κεντρικό δρόμο που οδηγούσε στην πολιτεία. Εδώ τα ίχνη έστριβαν σε ένα πλαϊνό δρομάκι μέσα από μια δασωμένη περιοχή, ξαναγύριζαν στον κεντρικό δρόμο και πάλι έστριβαν ως μισομίλη πιο πέρα. Ακολουθώντας τα σημάδια που είχαν αφήσει τα πέταλα, έφτασαν τέλος σε ένα τέλμα μισοκρυμμένο ανάμεσα σε βατόμουρα στη δεξιά του δρόμου, και εκεί αντίκριστο νερό λακκό χανότανε πια κάθε ίχνος. Φαινόταν ωστόσο πως κάποια πάλι είχε γίνει σε εκείνο το μέρος και πως κάποιο σώμα μεγάλο και βαρύ, πολύ μεγαλύτερο από σώμα ανθρώπου, είχε συρθεί από το δρομάκο στο νερόλακο. Ερεύνησαν με τσουγκράνες το τέλμα 2 φορές, μα τίποτα δεν βρέθηκε. Ετοιμάζονταν να φύγουν απελπισμένοι που δεν έφτασαν σε κανένα αποτέλεσμα, όταν η θεία πρόνοια φώτισε το γερο Τσάρλι να προτείνει να αδειάσουν όλο το νερό που είχε μέσα. Οι άλλοι δέχτηκαν την πρόταση με ενθουσιασμό και συγχάρηκαν θερμά το γερο Τσάρλι για την ιδέα που είχε και για την εξυπνάδα του. Και όπως πολλοί είχαν φέρει μαζί τους τσάπες με την προϋπόθεση πως δυνατό θα έχουν να ξεθάψουν ένα πτώμα, η διοχέτευση του νερού έγινε γρήγορα και με ευκολία. Και μόλις φάνηκε ο βυθός, είδαν κατά μεσής της λάσπης που είχε απομείνει ένα μαύρο βελούδινο γυλαίκο που όλοι σχεδόν τον αναγνώρισαν αμέσως πως ήταν του κυρίου Πενιφέδερ. Το γυλαίκο ήταν κατεξασκισμένο και γεμάτο αίματα, και πολλοί θυμήθηκαν ολοκάθαρα πως είχαν δει να το φορεί ο κατοχός του το ίδιο πρωί που είχε ξεκινήσει ο κύριος Σότλου όρθι για να πάει στην πόλη. Άλλοι πάλι ήταν πρόθυμοι να ορκιστούν πως ο κύριος Πενιφέδερ δεν φορούσε αυτό το γυλαίκο όλο το επίλυπο διάστημα εκείνης της σημαδιακής μέρας, ούτε και βρέθηκε κανένας να πει πως τον είχε δει να το φορεί, ούτε μια φορά όλο αυτό το διάστημα που μεσολάβησε την εξαφάνιση του κυρίου Σότλου όρθι. Τώρα η κατάσταση ήταν πολύ σοβαρή για τον Πενιφέδερ και παρατηρήθηκε σαν αναμφισβήτητη επιβεβαίωση των υπονιών που στρέφονταν εναντίον του πως είχε γίνει εξαιρετικά χλωμός, και όταν τον ρώτησαν τι είχε να πει πάνω σε αυτό, δεν μπόρεσε να προφέρει ούτε λέξη. Τότε οι λίγοι φίλοι που του είχε αφήσει ο άτακτος τρόπος της ζωής του τον παράτησαν με μιας ως τον τελευταίο και ζητούσαν πιο επιτακτικά και από τους παλιούς και φανερούς εχθρούς του την άμεση σύλληψή του. Από την άλλη όμως έλαμψε ακόμα πιο ζωηρή στην αντίθεσή της προς τους άλλους η μεγαλοψυχία του κυρίου Goodfellow. Υπερασπίστηκε με θέρμη και ευφράδεια τον κύριο Πενιφέδερ, χωρίς να παραλείψει να κάνει συχνά τον υπενιγμό πως και ο ίδιος είχε συγχωρήσει μόλι του την καρδιά αυτό τον ασυλλόγιστο νεαρό, τον κληρονόμο του Χριστού κυρίου Σότλου όρθι, για την προσβολή που του είχε κάνει σε μια στιγμή βέβαια παραφοράς. «Τον συγχώρησα», είπε, «από το βάθος της καρδιάς μου, και όσο για μένα, κάθε άλλο παρά να σπρώξω ως τα έσχατα τις υποψίες που ομολογώ με λύπη μου επιβαρύνουν τον κύριο Πενιφέδερ, θα κάνω πάντο δυνατόν, θα μεταχειριστώ όλη την ασήμαντη εφράδειά μου για να απαλύνω όσο μου το επιτρέπει η συνείδησή μου τα χτυπητά γεγονότα που χαρακτηρίζουν αυτή την πραγματικά περίπλοκη υπόθεση». Ο κύριος Goodfellow συνέχισε για άλλη μισή ώρα πάνω στον ίδιο τόνο, προς μεγάλη τιμή τόσο του μυαλού του όσο και της καρδιάς του. Αλλά στους ανθρώπους με θερμή καρδιά σπάνια συμβαίνει να έχουν συνέπεια τα λόγια τους. Μέσα στον ένθερμο ζήλο τους να εξυπηρετήσουν ένα φίλο πέφτουν σε σφάλματα, σε αντιθέσεις, σε ακρότητες, και έτσι με την καλύτερη πρόθεση του κόσμου βλάπτουν πολύ περισσότερο την υπόθεσή του παρά που την προωθούν.
Το ίδιο έγινε και σε αυτή την περίπτωση, παρόλη την εφράδια του γεροτσάρλι, γιατί αν και αγωνίστηκε με θέρμη υπέρ του υπόπτου, δεν ξέρω πώς έτυχε και κάθε συλλαβή που πρόφερε είχε για αποτέλεσμα να κάνει πιο βαθιές τις υποψίες που βάραιναν κι όλα το πρόσωπο που υπεράσπιζε και να εξεγείρει εναντίον του τη μανία των άλλων. Ένα από τα ασυλλόγιστα λάθη του ήταν η νήξη του πως ο ύποπτος ήταν ο κληρονόμος του Χριστού και γυρεού κυρίου Σωτλού Όρθη. Οι άνθρωποι δεν το είχαν σκεφτεί ως τώρα. Θυμόνταν μονάχα κάτι απειλές του θείου που δεν είχε άλλο συγγενή από τον ανεψιό του. Πριν 1-2 χρόνια πως θα τον αποκλήρωνε και για τούτο είχαν θεωρήσει αυτή την αποκλήρωση σαν γεγονός. Τόσο απλοϊκή στη σκέψη τους είναι οι κάτοικοι του Ράτλμπορο. Αλλά η παρατήρηση του γεροτσάρλι τους έκανε αμέσως να προσέξουν αυτό το σημείο και να σκεφτούν την πιθανότητα πως οι απειλές δεν ήταν τίποτε περισσότερο από απειλές. Και αμέσως γεννήθηκε το ερώτημα «Ποιος ωφελείται?» Ένα ερώτημα που ενοχοποιούσε τον ανεψιό, ακόμα περισσότερο και από τον γυλαίκο. Ο θείος του, αφού είχε κάνει μια διαθήκη προς οφελός του, τον είχε απειλήσει με αποκλήρωση. Αλλά δεν κράτησε την απειλή του και δεν άλλαξε τη διαθήκη. Αν την είχε αλλάξει, μόνη η εύλογη αιτία του φόνου θα ήταν η εκδίκηση. Δεν τον σταματούσε όμως η ελπίδα πως θα μπορούσε να επανακτήσει την εύνοια του θείου του. Αν όμως δεν είχε αλλαχτεί η διαθήκη, ενώ η απειλή επικρεμόταν επί της κεφαλής του ανεψιού, ήταν ολοφάνερο πως αυτό αποτελούσε την ισχυρότερη παρότρινση για το απέσιο έγκλημα. Αυτό το λογικό συμπέρασμα έβγαλαν οι αγαθοί πολίτες του Ράτλμπορο. Τον έπιασαν λοιπόν αμέσως τον κύριο Πενιφέδωρο και αφού έκαναν ακόμη μερικές έρευνες ξεκίνησαν να τον πάνε πίσω με συνοδεία. Και στο δρόμο συνέβη και κάτι που φαινόταν να επιβεβαιώνει τις υποψίες. Είδαν τον κύριο Goodfellow, που ο ζήλος του τον έκανε να πηγαίνει πάντα λίγο πιο μπρος από τους άλλους, να προχωρεί λίγα βήματα, να σκύβει και να μαζεύει κάτι όπως φάνηκε από χάμο. Τον είδαν ακόμη αφού εξέτασε με μια γρήγορη ματιά το αντικείμενο σαν να ήθελε να το κρύψει στην τσέπη του. Αλλά όπως είπα το πρόσεξαν αυτό και τον πρόλαβαν. Και τότε αποκαλύφθηκε πως ήταν ένα σπανιόλικο μαχαίρι που 10 άνθρωποι το αναγνώρισαν αμέσως πως ήταν του κυρίου Πενιφέδερ. Άλλωστε είχε και το μονόγραμμά του χαραγμένο πάνω στη λαβή. Η λεπίδα του μαχαιριού ήταν ανοιχτή και όλο αίματα. Δεν έμενε πια καμιά αμφιβολία για την ενοχή του ανεψιού. Και μόλις έφτασαν στο Ράτλμπορο τον πήγαν στον ανακριτή. Και τότε πράγματα πήραν πολύ δυσάρεστη τροπή. Ο κατηγορούμενος όταν τον ρώτησε ο ανακριτής τι είχε κάνει το πρωί της μέρας που εξαφανίστηκε ο κύριος Σωτλού Όρθη, είχε το θράσος να ομολογήσει πως είχε βγει με το τουφέκι του για να κυνηγήσει ελάφια εκεί γύρω στο τέλμα που είχε ανακαλυφθεί το ματωμένο γυλαίκο του χάρη στην έξυπνη ιδέα του κυρίου Goodfellow. Τότε αυτός ο τελευταίος με τα δάκρυα στα μάτια ζήτησε να ανακριθεί. Είπε πως το καθήκον του απέναντι στο δημιουργό του καθώς και απέναντι στους συνανθρώπους του δεν του επέτρεπε να σοπάσει περισσότερο. Ως τώρα η ειλικρινέστατη συμπάθειά του γι' αυτό τον νεαρό μόλο που τον είχε τόσο πολύ κακό μεταχειριστεί, αυτόν δηλαδή τον κύριο Goodfellow, τον είχε σπρώξει να κάνει όλες τις υποθέσεις που θα μπορούσε να συλλάβει η φαντασία, προσπαθώντας να δώσει μια εξήγηση στα ύποπτα περιστατικά που επιβάρυναν τόσο πολύ τη θέση του κυρίου Πενιφέδερ. Αλλά αυτά τα περιστατικά ήταν πάρα πολύ πιστικά, πάρα πολύ καταδικαστικά. Όλοι οι δισταγμοί του υποχώρησαν και θα αποκάλυπτε όσα ήξερε και ας ράγιζε η καρδιά του. Συνέχισε λοιπόν την κατάθεσή του και είπε πως την παραμονή της μέρας που είχε φύγει ο κύριος Σωτλού Όρθη για την πόλη, το απόγευμα, αυτός ο αγαθός άνθρωπος είχε πει στον ανεψιό του, όπως τα άκουσε ο ίδιος με τα αυτιά του, πως ο σκοπός του ταξιδιού του ήταν να καταθέσει ένα μεγάλο ποσό στην αγροτική και εμπορική τράπεζα. Και σύγχρονα δήλωσε καθαρά στον ανεψιό του την ανέκλητη απόφαση που είχε πάρει να ακυρώσει την αρχική του διαθήκη και να τον αποκληρώσει. Και τώρα εξορκίζει τον κατηγορούμενο να δηλώσει αν αυτά που είχε καταθέσει ήταν αλήθεια ή όχι. Και προς μεγάλη κατάπληξη όλων όσοι ήταν μπροστά, ο κύριος Πενιφέδερ παραδέχτηκε πως ήταν αλήθεια. Ο ανακριτής θεώρησε καθήκον του να στείλει 2 αστυνομικούς να κάνουν έρευνα στο δωμάτιο που έμενε ο κατηγορούμενος στο σπίτι του θείου του. Γύρισαν σχεδόν αμέσως με το γνωστό σε όλους πέτσινο και ασημοδεμένο πορτοφόλι,
που χρόνια τώρα είχε πάντα μαζί το γέρος, αλλά το πολύτιμο περιεχόμενό του είχε αφαιρεθεί και πήγαν άδικα όλες οι προσπάθειες του ανακριτή για να αποσπάσει από τον κατηγορούμενο τι το είχε κάνει ή που το είχε κρύψει. Αυτός επέμενε με πείσμα πως δεν ήξερε τίποτα σχετικά με το πορτοφόλι. Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν επίσης κάτω από το στρώμα του άτυχου άνθρωπου ένα πουκάμισο και ένα μαντίλι του λαιμού και τα δυο μαρκαρισμένα μεταρχικά του και καταλεκιασμένα με το αίμα από το θύμα. Ένα φρικτό θέαμα. Εκείνη τη στιγμή ήρθαν και είπαν πως το πληγωμένο άλογο του δολοφονημένου ξεψύχησε στο στάβλο και τότε ο κύριος Goodfellow πρότεινε να γίνει αμέσως νεκροψία με την προοπτική να ανακαλύψει τη σφαίρα που το είχε χτυπήσει. Έτσι και έγινε. Και σαν να ήταν ανάγκη να αποδειχτεί πιο αναμφισβήτητα η ενοχή του κατηγορουμένου, ο κύριος Goodfellow κατόρθωσε να βρει και να βγάλει ύστερα από πολλά ψαξίματα στην κοιλότητα του στέρνου μια σφαίρα με εξαιρετικό μέγεθος που εφάρμοζε με ακρίβεια στο διαμέτρημα του δουφεκιού του κυρίου Πενιφέ, ενώ ήταν μεγαλύτερη από το διαμέτρημα των τουφεκιών όλων των άλλων κατοίκων της περιοχής. Και σαν μεγαλύτερη επιβεβαίωση ανακαλύφθηκε πως αυτή η σφαίρα είχε μια χαρακιά κάθετη προς τη συνηθισμένη συγκόλληση και που αντιστοιχούσε με ακρίβεια σε ένα τυχαίο εξόγκωμα ενός καλουπιού που ο κατηγορούμενος αναγνώρισε πως ήταν δικό του. Όταν βρέθηκε η σφαίρα, ο ανακριτής έκρινε περιττό να ακούσει άλλες μαρτυρικές καταθέσεις και παρέπεμψε τον κατηγορούμενο σε δίκη. Αρνήθηκε αποφασιστικά να τον αφήσει ελεύθερο με εγγύηση, μόνο που ο κ. Goodfellow διαμαρτυρήθηκε ζωηρά για αυτή την αυστηρότητα και προσφέρθηκε να εγγύηθει για οτιδήποτε ποσόν χρειαζόταν. Αυτή η γενναιοφροσύνη του γέρο Τσάρλι ήταν καθόλου ασύμφωνη με την καλοκάγαθη και υποτική συμπεριφορά του από τότε που είχε έρθει να κατοικήσει στο Ράτλιμπορο. Στην τωρινή περίπτωση, ο αγαθός άνθρωπος είχε τόσο πολύ παρασυρθεί από τα καλά του αισθήματα που φαίνεται πως είχε ξεχάσει ολότελα όταν προσφέρθηκε να εγγυηθεί για τον νεαρό του φίλο πως δεν είχε ούτε ένα δολάριο περιουσία. Είναι εύκολο να μαντέψετε την έκβαση που είχε αυτή η υπόθεση. Όταν ήρθε η μέρα της δίκης, ο κύριος Πενιφέδερ μεταφέρθηκε στο κακουργό δικείο ανάμεσα στα γιουχαΐσματα και τις κατάρες ολόκληρου του Ράλμπορο. Οι μαρτυρικές αποδείξεις ενισχυμένες από μερικά πρόσθετα επιβαρυντικά γεγονότα που η εύθυκτη ευσυνειδησία του κυρίου Goodfellow τον εμπόδισε να τα αποκρύψει από το δικαστήριο θεωρήθηκαν τόσο αδιάσπαστες και συμπερασματικές που οι ένορκοι χωρίς καν να αποσυρθούν για διάσκεψη έβγαλαν αμέσως την ετιμιγορία ένοχος διαφώνων πρώτου βαθμού και αμέσως έπειτα ο δυστυχισμένος και πανάθλιος καταδικάστηκε σε θάνατο και ξανακλείστηκε στη φυλακή για να περιμένει την αμήλικτη τιμωρία του νόμου. Στο μεταξύ ευγενική συμπεριφορά του γέρο Τσάρλι Goodfellow τον είχε κάνει ακόμα πιο αγαπητό στους έντιμους πολίτες του Ράτλμπορο. Έγινε 10 φορές πιο προσφυλής από πρωτήτερα και σαν φυσική συνέπεια της φιλοξενίας που του επιδαψίλευαν βρέθηκε αναγκασμένος να χαλαρώσει την υπερβολικά φιδωλή ζωή που του είχε επιβάλει η φτώχεια του ως τώρα και έδινε πολύ συχνά συναναστροφές στο σπίτι του. Σε αυτές τις συναναστροφές βασίλευαν τα αστεία και ευθυμία κάπως μουσκεμένες πότε-πότε όπως είναι φυσικό από τη θύμηση της θλιβερής μοίρας που περίμενε τον ανεψιό του Μακαρίτη και πολύ κλαυστού επιστήθιου φίλου του νοικοκύρη. Ένα καλό πρωί αυτός ο μεγαλόψυχος γυραιός κύριος είχε την ευχάριστη έκπληξη να λάβει το παρακάτω γράμμα. Κύριον Τσάρλι Goodfellow, αξιότιμη κύριε, εις εκτέλεση μιας παραγγελίας την οποία μας είχε διαβιβάσει προ 2 περίπου μηνών ο σεβαστός πελάτης μας, κύριος Βαρνάβας Σότλουόρθι, έχουμε την τιμή να αποστείλουμε σήμερα εις την διεύθυνσή σας ένα διπλούν κυβότιον Σατό Μαργκό μάρκας Αντιλόπι με τακιανή σφραγίδος. Το κυβότιον φέρει τους παραπόδας αριθμούς και σημεία. Διατελούμεν, αξιότιμε κύριε, με τα πάσης τιμής και υπολείψεως, χόγς, θρόγς, μπόγς και σία. Ιστερόγραφο. Το κυβότιον θέλει φτάσει διαμαξίου την επαύριον της λήψεως της παρούσης. Παρακαλούμενο όπως διαβιβάσετε τα σέβη μας προς τον κύριο Σότλουόρθι. Χόγς, θρόγς, μπόγς και σία. Το γεγονός είναι πως ύστερα από το θάνατο του κυρίου Σότλουόρθι, ο κύριος Goodfellow είχε βγάλει από το νου του πως θα λάβαινε ποτέ το Σατό Μαργκό που του είχε υποσχεθεί. Και έτσι το θεώρησε σαν ένα ξεχωριστό δώρο της θείας πρόνοιας. Ήταν καταχαρούμενος βέβαια και πάνω στον ενθουσιασμό του κάλεσε για την άλλη μέρα στο φαγητό μια μεγάλη συντροφιά για να εγκαινιάσουν το δώρο του καλού γέρο Σότλουόρθι.
Όχι πως ανάφερε το όνομα του καλού γέρος Οτλουόρθη όταν έστειλε τις προσκλήσεις. Είχε σκεφτεί πολύ πάνω σε αυτό το ζήτημα και αποφάσισε να μην το αναφέρει καθόλου. Δεν ανάφερε σε κανένα, αν θυμούμε καλά, πως είχε λάβει δώρο τα Σατό Μαργκό. Κάλεσε μονάχα τους φίλους του να πιούν μαζί του ένα κρασί με εξαιρετική ποιότητα και άρωμα που το είχε παραγγείλει στην πόλη πριν 2 μήνες και θα το λάβαινε αύριο. Συχνά πέδεψε το μυαλό μου για να βρω το λόγο που ο γερο Τσάρλι έφτασε στην απόφαση να μην πει πως το κρασί ήταν δώρο του γέρου φίλου του. Αλλά ποτέ δεν μπόρεσε να καταλάβω σωστά το λόγο της σιωπής του μόλο που είχε, χωρίς καμιά αμφιβολία. Κάποιον εξαίρετο και μεγαλόπνοο λόγο. Η αυριανή μέρα έφτασε επιτέλους και η συντροφιά στο σπίτι του κυρίου Goodfellow ήταν πολύ αρρύθμη και αξιοσέβαστη. Πράγματι, η μισή κομμόπολη είχε μαζευτεί, κι εγώ ανάμεσα σε όλους. Αλλά προς μεγάλη στεναχώρια του νοικοκύρη, το Σατό Μαργκό έφτασε πολύ αργά όταν πια οι καλεσμένοι είχαν τιμήσει με το παραπάνω το πλούσιο γεύμα του γέρο Τσάρλι. Ωστόσο ήρθε επιτέλους και ήταν μια τεράστια κάσα. Και όπως η συντροφιά ήταν στο κέφι, αποφασίστηκε, αντιρρήσεως μειούσεις, να μην ανεβάσουν πάνω στο τραπέζι. Να την ανεβάσουν πάνω στο τραπέζι και να διάσουν αμέσως το περιεχόμενό της. Έγινα ψεσβήσε. Βοήθησα κι εγώ. Και ώσπου να πεις τρία, η κάσα βρέθηκε πάνω στο τραπέζι, ανάμεσα στα μπουκάλια και στα ποτήρια που όχι λίγα είχαν σπάσει μέσα στη φασαρία. Ο γεροτσάρλι, που ήταν αρκετά πιωμένος και το πρόσωπό του κατακόκκινο, τράβηξε μια καρέκλα και κάθισε στο κεφάλι του τραπεζιού, παίρνοντας στα αστεία ένα ύφος γεμάτο αξιοπρέπεια και χτυπώντας το τραπέζι με ένα δοχείο, κάλεσε τη συντροφιά να κάνει ησυχία για την τελετή της εκταφής του θησαυρού. Ύστερα από λίγο φωνοκόπη, αποκαταστάθηκε τέλος απόλυτη ησυχία και, όπως συμβαίνει συχνά σε παρόμοιες περιστάσεις, επακολούθησε βαθιά σιωπή. Μου ανέθεσαν τότε να ανοίξω το καπάκι της κάσας και εγώ συμμορφώθηκα φυσικά με άπειρη ευχαρίστηση. Έχωσε ένα καλέμι και, αφού το χτύπησα μερικές φορές ανάλαφρα με ένα σφυρί, το καπάκι άνοιξε απότομα και την ίδια στιγμή αναπήδησε από μέσα σε στάση καθιστή, αντικρίζοντας ολόησια τον νοικοκύρη του σπιτιού, το καταχτυπημένο, γεμάτο αίματα και σχεδόν σε αποσύνθεση πτώμα του ίδιου του δολοφονημένου κυρίου Σότλουόρθη. Για λίγα δευτερόλεπτα στήλωσε με θλίψη τα σβησμένα και θολά του μάτια πάνω στο πρόσωπο του κυρίου Goodfellow. Πρόφερε αργά, όμως καθαρά και εντυπωσιακά, τις λέξεις: «Εσύ είσαι ο δολοφόνος». Και έπεσε σαν να ήταν πια απόλυτα ικανοποιημένος, έπεσε έξω από την κάσα και ξαπλώθηκε με ένα τρεμούλιασμα φαρδής πλατής πάνω στο τραπέζι. Η σκηνή που επακολούθησε δεν περιγράφεται. Όρμησαν πανικόβλητοι προς τις πόρτες και τα παράθυρα και πολλοί από τους πιο ρωμαλαίους λιποθύμησαν από τον τρόμο τους. Αλύστερα από την πρώτη αναστάτωση και οχλοβοή, όλα τα μάτια στράφηκαν πάνω στον κύριο Goodfellow, και 1000 χρόνια να ζήσω δεν θα ξεχάσω ποτέ τη θανάσιμη αγωνία που είχε ζωγραφιστεί πάνω στο πελιδινό του πρόσωπο, το πριν ελάχιστη ώρα ροδοκόκκινο από το καμάρι του και από το κρασί. Αρκετά λεπτά έμεινε στη θέση του ακίνητος, κοκαλιασμένος, σαν να ήταν από μάρμαρο. Τα μάτια του, έτσι που κοίταζαν στο κενό, λες και ήταν γυρισμένα μέσα του, απορροφημένα στο αγνάντεμα της αχρίας και κακούργας ψυχής του. Τέλος, η έκφρασή του πήρε ξαφνικά μια λάμψη, σαν να ξαναρχότανε σε επαφή με τον έξω κόσμο, και αναπηδώντας από την καρέκλα του έπεσε βαρύς, με το κεφάλι και τους ώμους πάνω στο τραπέζι, και εκεί σε επαφή με το πτώμα ξομολογήθηκε βιαστικά και κατάσχετα το φρικτό του έγκλημα που το πλήρωνε ο κύριος Πένι Φέδερ, κλεισμένος στη φυλακή και καταδικασμένος σε θάνατο. Να τη διηγήθηκε ουσιαστικά. Ακολούθησε το θύμα του ως κοντά στο τέλμα. Εκεί σκότωσε το άλογο με ένα πιστόλι και έπειτα τον καβαλάρι με την κάνη του πιστολιού. Πήρε το πορτοφόλι και, νομίζοντας το άλογο πεθαμένο, το σύρε με πολύ κόπο ως τα βατόμουρα πλάι στο τέλμα. Ανέβασε το πτώμα του κυρίου Σότλουόρθη πάνω στο δικό του άλογο, το μετάφερε σε μεγάλη απόσταση και το κρύψε σε ένα σίγουρο μέρος μέσα στο δάσος. Το γυλαίκο, το μαχαίρι, το πορτοφόλι και τη σφαίρα τα είχε τοποθετήσει ο ίδιος εκεί που είχαν βρεθεί για να εκδικηθεί τον κύριο Πένι Φέδερ. Είχε επίσης σκηνοθετήσει την ανακάλυψη του ματωμένου πουκάμισου και μαντιλιού. Προς το τέλος της ανατριχιαστικής αφήγησης, ο ένοχος άρχισε να τραυλίζει τα λόγια του και η φωνή του έβγαινε κομμένη. Όταν τέλειωσε, σηκώθηκε, έκανε πίσω λίγα κλονισμένα βήματα και έπεσε χάμο νεκρός. Αυτή η ευτυχώς έγκαιρη εξομολόγηση αποσπάστηκε με μέσα αρκετά απλά και αποτελεσματικά.
Η υπερβολική μεγαλοψυχία του κυρίου Goodfellow μου είχε προξενήσει αηδία και είχε κινήσει τις υποψίες μου από την αρχή. Ήμουν μπροστά όταν τον είχε χτυπήσει ο κύριος Pennyfeather και από τη σατανική έκφραση που είχε πάρει το πρόσωπό του, αν και μόνο για μια στιγμή, βεβαιώθηκα πως αν του ήταν δυνατόν θα κρατούσε απαρέγκλιτα την απειλή του πως θα τον εκδικηθεί. Έτσι ήμουν προετοιμασμένος για να βλέπω τις μανούβρες του γέρου Τσάρλι κάτω από ένα φως πολύ διαφορετικό από εκείνο που τις έβλεπαν οι αγαθοί πολίτες του Ράτλμπορο. Κατάλαβα με μιας πως όλες οι ενοχοποιητικές ανακαλύψεις προέρχονταν άμεσα ή έμεσα από εκείνον. Αλλά το γεγονός που άνοιξε ουσιαστικά τα μάτια μου σε αυτή την υπόθεση ήταν η σφαίρα που βρήκε ο κύριος Goodfellow μέσα στο πτώμα του αλόγου. Δεν είχα ξεχάσει μόλο που οι άλλοι στο Ράτλμπορο το είχαν ξεχάσει πως το στέρνο του λόγου είχε δύο τρύπες που από τη μια είχε μπει η σφαίρα και από την άλλη είχε βγει. Αφού βρέθηκε λοιπόν μέσα στο ζώο ύστερα από την έξοδό της, ήταν ολοφάνερο πως την έβαλε το πρόσωπο που την είχε βρει. Το ματωμένο πουκάμισο και το ματωμένο μαντήλι επιβεβαίωσαν τη γνώμη που είχα σχηματίσει από τη σφαίρα, γιατί όταν εξέτασε το αίμα αποδείχτηκε πως ήταν απλούστατα κόκκινο κρασί. Όσο τα σκεφτόμουν όλα αυτά, καθώς και τα μεγάλα έξοδα και τις απλοχεριές του κυρίου Goodfellow, τον τελευταίο καιρό οι υποψίες μου δυνάμωναν μόνο που ακόμη τις κρατούσα για τον εαυτό μου. Στο μεταξύ, διοργάνωσε μια εντελώς μυστική έρευνα για το πτώμα του κυρίου Σότλου Όρθη και για ευκολονόητους λόγους οι ερευνές μου στράφηκαν σε περιοχές που βρίσκονταν σε διαφορετική κατεύθυνση από το μέρος που είχε οδηγήσει την ομάδα του κυρίου Goodfellow. Το αποτέλεσμα ήταν να βρω σε λίγες μέρες ένα παλιόξερο πήγαδο που ήταν ανοιγμάτο, ήταν σχεδόν κρυμμένο ανάμεσα σε βατομουριές και στον πάτο του πηγαδιού ανακάλυψε εκείνο που ζητούσα. Τώρα πρέπει να εξηγήσω πώς είχε τύχει να ακούσω το διάλογο των δύο φίλων τότε που ο κύριος Goodfellow είχε καταφέρει με καλοπιάσματα τον κύριο Σοτουόρθη να του υποσχεθεί μια κάσα στο Μαργκό. Προμηθεύτηκα μια μακριά γερή μπανέλα, την έχωσα μέσα στο πτώμα περνώντας τη από το λαιμό και τοποθέτησα το πτώμα μέσα σε μια παλιά κάσα κρασιών έτσι που να διπλώνει το πτώμα και μαζί του να διπλώνει και η μπανέλα. Έπειτα ζούληξα με δύναμη το καπάκι από πάνω και το κράτησα σε αυτή τη θέση ώσπου να το στερεώσω με καρφιά. Είχα προβλέψει φυσικά πως μόλις θα έβγαιναν τα καρφιά, το καπάκι θα πεταγόταν ψηλά και το πτώμα θα ανασηκωνότανε. Αφού τακτοποίησα την κάσα με αυτόν τον τρόπο, τη μάρκαρα, την αρρύθμισα και έβαλε τη διεύθυνση. Έπειτα έγραψε ένα γράμμα με τη φίρμα των εμπόρων που προμήθευαν κρασιά στον κύριο Σότλου Όρθη και έδωσε οδηγίες στον υπηρέτη μου να μεταφέρει την κάσα με ένα χειραμάξι στο σπίτι του κυρίου Goodfellow όταν θα του έκανα νόημα. Όσο για τα λόγια που προόριζα να πει το πτώμα, επαναπαύτηκα στις εγκαστριμηθικές μου ικανότητες και για το αποτέλεσμά τους λογάριασα πάνω στη συνείδηση του φωνιά. Πιστεύω πως δεν έχω τίποτα άλλο να εξηγήσω. Ο κύριος Pennyfeather αποφυλακίστηκε αμέσως, κληρονόμησε την περιουσία του θείου του, εποφελήθηκε από τα διδάγματα της πείρας, άνοιξε μια καινούργια σελίδα και πέρασε από τότε μια καινούργια και ευτυχισμένη ζωή.